Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, Όσοι και Άγιοι, οι καλώς αφήσαντες και στεφανοθέντες, ποιήσετε πρεσβείαν του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Σεβασμιότατοι πατέρες, εδεσιμότατοι και εκλεκτών ακροατήριο, ελευθέρα εκκλησία μέσα σε ελεύθερη πατρίδα. Ευχαριστώ τον Κύριο που με αξιώνει για μια άλλη φορά να παρουσιαστώ εδώ στο βήμα τούτο. Συγκινούμε που βλέπω τα προσφυγή σας πρόσωπα. Θυμούμε τα παλιά τα χρόνια που τακτικά παρουσιαζόμουν εδώ στο βήμα της αιθούσης αυτής. Ανεβαίνω με συγκίνηση, αλλά και με κάποιο φόβο. Και ο φόβος μου αυτός είναι ο εξής. Είναι τώρα 9 χρόνια που άφηκα την Αθήνα και ανέβηκα επάνω στα ψηλά βουνά, τα χιονισμένα βουνά, τα αθάνατα βουνά της Μακεδονίας, στα άκρα της πατρίδος, και εκεί πέρα ομιλώ στον κόσμο εκείνο, στο λαό της Φλωρίνης, στα έρημα χωριά της Πρέσπας που είναι κοντά στα αλβανικά και γιουγκοσλαβικά σύνορα. Εκεί απάνω το θερμόμετρο είναι 0 και κάτω από το 0, αλλά ενώ το θερμόμετρο είναι 0 και κάτω από το 0, σας βεβαιώ, αγαπητά μου αδέρφια, ότι οι καρδιές των Μακεδόνων είναι ζεστές, πολύ ζεστές. Και εκεί, στα χωριά αυτά τα έρημα και εγκαταλειμμένα, ο γέρον επίσκοπος μιλάει με μια γλώσσα απλή, πολύ απλή, για να τον καταλάβουν. Και φοβάμαι, τώρα που παρουσιάζομαι πάλι ενώπιόν σας, ενώπιον ημών, έχω ένα φόβο ότι μήπως δεν ανταποκριθώ στην απέτηση των ακροατών των Αθηνών, γιατί έχω μια ιδέα και τότε που ήμουν εδώ ιεροκήρυκας, ότι εδώ στην Αθήνα υπάρχουν ακροατές, αλλά ακροατές, ή μάλλον δεν υπάρχουν ακροατές, αλλά υπάρχουν κριτές. Και μοιάζεται όλοι όσοι κατοικείτε εδώ στην Αθήνα με τους παλιούς προγόνους Αθηναίους που ανέβασαν τον Απόστολο Παύλο από μια περιέργεια επάνω στην Ακρόπολη για να ακούσουν κάτι το κενότερο των νέων. Αλλά με την ελπίδα ότι εσείς δεν είστε από αυτούς τους ακροατάς που μαζευθήκατε εδώ απόψε από μια απλώς περιέργεια, αλλά μαζευθήκατε από ένα πόθο να ακούσετε μερικά ζεστά και πραγματικά λόγια ενός επισκόπου που δεν εψεύστη ποτέ στον ελληνικό λαό, αλλά πάντα ελάγησε όσο ήταν δυνατόν προστάνω και κάτω την αλήθεια, με την ελπίδα αυτή ότι ήρθατε εδώ πέρα και είστε εκλεκτοί ακροατέ και μακάριος ο λαλών ισότα ακούοντων, θα σπείρω και πάλι το σπόρο μέσα στις καρδιές σας και πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν αγκάθια ή δρόμος πατημένος ή βράχια, αλλά ότι ο σπόρος που θα πέσω, θα ρίξω, θα πέσει σε εκλεκτές ψυχές και θα αποδώσει καρπών πολλαπλασίων. Είμεθα στο μήνα Νοέμβριο. Ο μήνας αυτός Νοέμβριος είναι το εορτολόγιο του κατάμεστον από εορτάς. Κα
κάθε μέρα και μία εορτή. Κορυφαία δε εορτή όλων των εορτών του μηνός είναι η εορτή που εορτάζομαι σήμερα. Είναι η εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου, τα εισόδια της Θεοτόκου. Αλλά εκτός από την εορτή της Παναγίας υπάρχουν και άλλες εορτές. Η πρώτη του μηνός αρχίζει με την εορτή των ιατρών Κοσμά και Δαμιανού. Ακόμα εορτάζουν το μήνα αυτό, εορτάζουν τρεις Απόστολοι του Χριστού που αφήκαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι θανάτου. Ο ένας είναι ο Μαθαίος, ο Ευαγγελιστής. Τον διαβάζετε τον Μαθαίο? Θα ήθελα απόψε, πρώτο να κοιμηθείτε, να διαβάσετε το 25ο κεφάλαιο του κατά Μαθαίων Ευαγγελίου. Στον κάθε Ευαγγελιστή οφείλουμε κάτι το ιδιαίτερο. Εις δε το Μαθαίον οφείλουμε ότι μας εζωγράφησε την φοβερά εικόνα της μελούσης κρίσεως. Εις το Λουκά οφείλουμε κάτι άλλο, ότι μας παρέδωκε τον εκτίμητο εκείνο θησαυρό, το σωσίδιον των αμαρτωλών ψυχών, την παραβολή του ασώτου Υιού. Εις δε τον Ιωάννη τον γλυκύτατον και θεολογικότατον οφείλουμε την αποχαιρετιστήριον ομιλία του Χριστού μας που ακούμε τη Μεγάλη Πέμπτη ως πρώτο Ευαγγέλιο. Η Παναγία κορυφαία εορτή, οι τρεις Απόστολοι, Μαθαίος, Φίλιππος, με τον οποίο και αρχίζουμε την Αγία Νηστεία των Χριστουγέννων, στο τέλος δε αστέρι που φωτίζει ολόκληρο την Ελλάδα μας, ο Απόστολος Ανδρέας που εμαρτύρησε στην Πάτρα και είναι πολιούχος της πόλεως Δάφνης. Αλλά εκτός αυτών εορτάζουν και μάρτυρες, όπως ο Παύλος ομολογητής, όπως ο Πλάτων και άλλοι κοινές. Εορτάζουν ακόμα και μεγάλοι πατέρες εκκλησίας, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εορτάζει ο Άγιος Ελεήμων, εορτάζουν ακόμα άγγελοι και αρχάγγελοι 8 Νοεμβρίου. Όλοι αυτοί εορτάζουν. Είπα κάποτε ότι εάν υπήρχε μια χριστιανική τέχνη, χριστιανική, υπήρχε διοργανωμένη η εκκλησία μας όπως πρέπει, αν υπήρχε μια χριστιανική τηλεόραση, διότι αυτή σήμερα η τηλεόραση είναι μια σατανική τηλεόραση και είναι το κουτί του διαβόλου, όπως είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός ως ένα σημείο των καιρών, ότι θα έρθει η μέρα που ένα κουτί θα τρελάνει την ανθρωπότητα, και το κουτί αυτό είναι η τηλεόραση. Εάν υπήρχε χριστιανική τηλεόραση, κάθε βράδυ από την τηλεόραση θα παρουσιάζοντο εκλεκτά έργα, και εκλεκτά έργα είναι η βία των Αγίων. Δεν υπάρχουν ωραιότερα έργα από το σβίος των Αγίων. Ο συναξιοριστής είναι η τηλεόραση του χριστιανισμού. Τηλεόραση. Ανοίγοντας το συναξαριστή είναι σαν να ανοίγεις μια τηλεόραση και να βλέπεις τα ηρωικά μορφάς των Αγίων. Εδώ στην Αθήνα, μέσα στην Αθήνα που έγινε Σόδομα και Γόμορα, υπάρχουν εκλεκτές ψυχές που ανοίγουν την τηλεόραση αυτή, το συναξαριστή. Ξέρω κάποιον επιστήμονα που όλη μέρα κοπιάζει, σαν γιατρός που είναι, και το βράδυ, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα που πάει στο σπίτι του ανοίγει την τηλεόραση. Ποια τηλεόραση? Ανοίγει την τηλεόραση. Ποια τηλεόραση? Ανοίγει την τηλεόραση σαν ξαριστή και διαβάζει τους βίους των Αγίων και με δάκρυα στα μάτια και το μίσθητη μου Κύριε όταν άρχισε τη βασιλεία σου κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Ανοίγουμε λοιπόν την τηλεόραση σήμερα και μπροστά μας δεν θα παρουσιάσω κανένα από τα πρόσωπα αυτά που σας απαρίθμησα προλίγου, ούτε υπεραγίας Θεοτόκου θα ομιλήσω, αν και από τα βάθη της καρδιάς μας θα υψώσουμε φωνή μέχρι τα άστρα του ουρανού και να μούμε Παναγιά μας, μάνα γλυκιά του κόσμου, προστάτευε το ταλέπρον και αμαρτωλό μας έθνος.
ούτε θα μιλήσω για τους μεγάλους, για τους αγγέλους και αρχαγγέλους, τους κορυφαίους των αγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, ούτε για τον Ιάννη τον Χρυσόστομο, που είναι ιδιαίτερος προσφυγής στην εμήνα μαρτωλότητα, που απέχανε εξόριστος πέρα στα βάθη της ερμηνείας, ούτε για τον Άγιο Ελεήμονα, ο οποίος είναι ο προστάτης του συλλόγου της αιθούσης τάφης, ούτε για άλλον την άνθρωπο μιλήσω. Ανοίγω την τηλεόραση 11 Νοεμβρίου και μπροστά μας παρουσιάζεται μια μορφή, τελωρία μορφή. Ποια είναι η μορφή αυτή που παρουσιάζεται? Ποιο είναι το όνομα αυτού του Αγίου, που εάν υπήρχε τηλεόραση να παρουσιάσει τη ζωή του Αγίου αυτού, δεν θα υπήρχε μάτι που να μετακρίσει και θα έβλεπε την δόξα της Εκκλησίας ημών. Και ο Άγιος αυτός που εορτάζει σε 11 Νοεμβρίου, το μήνα που στο μήνα τούτον, είναι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Μα θα μου πείτε, γιατί τον προτίμησες? Γιατί άφησες τους Αγίους και πήρες τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη? Γιατί σε αυτή την τραχώδη εποχή που ζούμε, στα δύσκολα αυτά χρόνια που αγωνιώδη προβλήματα ανακύπτουν στο έθνος μας, καυτά προβλήματα, μεγάλα προβλήματα που αν δεν τα λύσουμε το έθνος αυτό θα καταστραφεί. Σε αυτή την εποχή κάτι έχει να μας πει μεγάλο και υψηλό ο βίος του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Οι χρόνοι είναι παράλληλοι και ό,τι συνέβη στην εποχή του Θεοδόρου του Στουδίτου συμβαίνει και σήμερα. Και όπως εκείνος συγωνίστη, πρέπει να αγωνιστούμε και εμείς. Μνημονεύεται των ηγουμένων ημών, ή τις ελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού. Και αναθερούνται στην πίστη αυτών, μιμήστε την πίστη των βίων αυτών, μιμήστε την πίστη. Προβάλλω λοιπόν ενώπιον σας, μπροστά στα πνευματικά σας μάτια, την τεράστια μορφή του μεγάλου ομολογητού της πίστεως του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Αν και από το βήμα τούτου, θεολόγος της ημετέρας μικράς ιεραποστολής κινήσεως, ο πάτερ Δανίλ ομίλησε προ 4 ετών, αν και έχουμε εκδώσει προς τιμήν του Αγίου ειδικών ημερολόγιων το 1972, εν τούτης θα με επιτρέψετε με λίγες πινελιές, ασθενές πινελιές, να προσιάσω μπροστά τη γαντιέα αυτή μορφή του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Πάμε στο παρελθόν, ανοίγουμε την ιστορία. Ας ταξιδεύσουμε στα περασμένα μεγαλεία της φυλής. Κι όπως υπάρχει πύραυλος με τον οποίο φθάνουν οι άνθρωποι στα άστρα του ουρανού, υπάρχει μέσον δια του οποίου δυνάμεθα να φτάσουμε στα περασμένα χρόνια και να ζωντανεύσουν οι παλιές ιστορίες και οι παλιές ειδόξες. Και το αεροπλάνο που θα μας μεταφέρει το έχουμε κοντά μας. Είναι αεροδρόμενη η καρδιά μας. Και αεροπλάνο είναι η φαντασία μας. Ω, η φαντασία του άνθρωπου. Σε μια στιγμή φάνει στην Αυστραλία και βλέπεις το προσφυλές σου πρόσωπο. Σε μια στιγμή φάνει στο Σικάγο, όπου είναι τα προσφυλά. Αυτομοιαίο, δεν υπάρχει άλλο μέσο. Αστραπιαίας ταχύτητος, όπως είναι το μέσο η σκέψη του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν στην Αθήνα που ευρισκόμεθα, μπρος αδέρφια μου, να μπούμε στο αεροπλάνο της φαντασίας και να ταξιδέψουμε βαθιά, να αφήσουμε τη βρωμιά, τη σαπίλα, τα Σόδωμα και τα Γόμορα και όλο τον κόσμο αυτό της διαφθοράς να αναπνεύσουμε οξυγόνο. Να περάσουμε τα σάλπις, να πετάξουμε ψηλά, να πάμε, πού να πάμε και πού να σταματήσουμε. Στην πόλη των ονείρων μας, στην Αγιά, στην Κωνσταντινούπολη. Το έτος, σταματούμε στο έτος. Κατεβαίνει το αεροπλάνο μας, προσγειούται το αεροπλάνο μας στην πόλη των ονείρων μας. Και το έτος είναι το 795. 795. Μπορείτε να μου πείτε ποιος ήταν ο αυτοκράτορας που ευασίλευε στη μεγάλη αυτή και ένδοξο πόλη? Ο Ματαιώτης Ματαιωτήτων. Πού βασιλεύς, πού στρατιώτης, επερθών ο θάνατος πάντα τα αυτά εξυφάνιστε. Όπως και με τα 100 χρόνια, ποιος θα θυμάται ποιος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας και ποιος θα είναι πρωθυπουργός και ποιος... Μα δεν είπαμε τίποτα. Και ποιος θα θυμάται ποιος ήταν υπουργός της δικαιοσύνης και ποιος θα θυμάται ποιος είναι αρχιεπίσκοπος και ποιος είναι επίσκοπος και ποιος είναι αυτός. Αλλά αν η ιστορία σβήνει
τα ονόματα εκείνων οι οποίοι πρόδωσαν την πίστη, την Αγία και την πατρίδα, θα ζουν πάντοτε μες στις καρδιές του ελληνισμού. Οσονδήποτε χρόνια και αν περάσουν, εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος. Και ενώ το όνομα του βασιλέως εκείνου του αυτοκράτορος, ο οποίος ετοίμασε τον βίον του διεσχράς πράξεως, έχει σβηστεί και μόνον εις Θεοδίφε αναδειχθούν ως αρχαιολόγοι για να καλύψουν το όνομά του. Η ιστορία έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομα ενός ασκητού, του Θεοδόρου του Στουδίτου. Ποιος ο Θεόδωρος ο Στουδίτης? Δεν πρόκειται να ομιλήσω για τον βίον του. Ένας μαθητής του, ή μάλλον δύο μαθητές του, ή μάλλον τρεις μαθητές του, έγραψε το βίον του. Δεν είναι ηλίθεια από βράχο. Κανείς από εμάς που είμαστε εδώ πέρα δεν είναι ηλίθεια από βράχο. Μια μάνα μας αγέννησε. Και η μάνα παίζει σπουδαίο ρόλο. Πίσω από κάθε μεγάλον άντρα. Ζητήσατε την γυναίκα. Ζήσατε τη μάνα, ζητήσατε. Όπως πίσω από το Μέγα Βασίλειο είναι η Εμέλεια. Όπως πίσω από τον Χρυσόστομο είναι η Ανθούσα. Όπως πίσω από τον Γρηγόριο των Θεολόγων είναι η Νόνα. Όπως πίσω από τον Ιωάννη Αυγουστίνο, το οποίο αξίως φέρω το όνομα, είναι η Μόνικα η Αγία. Έτσι και πίσω από τον τον Άγιον Θεόδωρο του Στουδίτη είναι η μάνα, η γλυκητάτη μάνα. Το όνομά της Θεοκτίστη. Ω Θεοκτίστη. Όταν απέθανε η μητέρα του, πήγε στον τάφο της και έκλαψε σαν τον Χριστό. Και ξεφώνησε ένα λόγο περισπούδαστο. Και ονόμασε τη μητέρα του, πώς την ονόμασε, Δημήτρη. Μάνα δυο φορές, ω μάνα γλυκιά, μάνα δυο φορές. Τι θα πει δυο φορές μάνα? Με γέννησες δυο φορές. Μια φορά με γέννησες με φυσικών τρόπων, μικρά γέννησης είναι αυτή. Αλλά με γέννησες και κατά άλλων τρόπων, πνευματικών τρόπων. Μαζί με το γάλα που με εποπότησες, με εποπότησες με το γάλα του Χριστού, με την Ιεράνδη Δασκαλία. Και το ζει και το εύζει, όφιλε στη μητέρα του, που τον έπαιρνε στα γόνατα, το γονάτιζε τη νύχτα τα μεθάνυχτα, και κάτω από τα άστρα και μπροστά στα φρίζοντα κύματα του Βοσπόρου, τον έμαθε να προσεύχεται και να πονοκυρνεί με τον ουράνιον πατέρα. Ω μάνα γλυκιά, δύο φορές με γέννησες. Ω γυναίκες που μ' ακούτε, όχι μια φορά μάνες να είστε. Το να γεννήσετε είναι δύσκολο και σπουδαίο, αλλά όχι και μεγάλο. Γεννή και τα σκυλιά, γεννή και τα λιοντάρια, γεννή και όλα τα ζώα της ροϊκής κλίμακος. Το γεννάνε δεν σε κάνει μάνα. Μάνα θα γίνεις, αν μες στην καρδιά του παιδιού φυτέψεις τον Χριστό και την πατρίδα. Θα γεράσεις, θα σπίσεις τα μαλλιά σου, θα πεθάνεις. Αλλά πριν στον τάφο σου θα έρθει κάποιος, είτε στρατηγός, είτε επίσκοπος, είτε εργάτης, είτε οικογενειάρχης. Μάνα γλυκιά, μάνα, δυο φορές με γέννησες. Και αν δεν σας το πούν αυτό, τότε δεν είστε άξιες μητέρες και άξιες Ελληνίδες. Όπως λοιπόν η μάνα του Αγίου Θεοδόρου ή τον Δημήτρη. Έτσι εσείς δεν γίνετε Δημήτρες. Δυο να γεννήσετε το παιδιά στο Χριστό. Από τέτοια μάνα βγήκε, κλονάρι ένδοξο, εκλεκτής γενεάς και εκλεκτής οικογενείας. Μικρός ακολούθησε το Χριστό. Δεν είπε λόγο. Έκτισε μοναστήρι. Τι μοναστήρι? Σαν τα μοναστήρια τα σημερινά που καταφεύγουν ως επιτοπίστων τα ναυάγια της κοινωνίας. Όχι τέτοιο μοναστήρι. Όχι. Μαζευτήκανε κοντά στον Θεόδωρο του Στουδίτη. Μαζευτήκανε, παρακαλώ, μετρήστε. Χίλιοι νέοι. Λεβεντιά και δόξα. Στρατιώτε του Χριστού. Και έφτιασαν τι έφτιασαν. Κοινόβιον. Το κράτος του Θεού. Επιτρέψατε με να μιλήσω με τη σύγχρονο γλώσσα, αν και κινδυνεύω να παραξηγηθώ από μικρούς και μεγάλους. Έφτιασε σοσιαλιστική χριστιανική κοινωνία. Όλα κοινά, τίποτα ίδιο. Και όλα τα επαγγέλματα και όλες οι δουλειές και κτιστάδες και γεωργοί και βοσκοί και αγωγιάτες και μάγειροι και υποδηματοποιοί και ξυλουργοί και τυπογραφείων. Το μεγαλύτερο τυπογραφείο της Ανατολής. Μπα, τι λες δεσπότη? Ή το δυνατόν? Το 795 τυπογραφείο
η τυπογραφία μεγάλη εφεύρεση, στην οποία πολλά οφείλει η ανθρωπότης, είναι μεταγενέστερον της εποχής του μεγάλου Άθανα. Κι όμως είναι σύγχρονο τυπογραφείο. Οι καλόγεροι μέχρι τις πρωινές ώρες τα άγια χεράκια τους γράφανε Απόστολους, γράφανε Ευαγγέλια, γράφανε Πατέρας, γράφανε Πλάτωνα, Αριστοτέλη. Εάν υπάρχει σήμερα ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και όλοι αυτοί οι κλασικοί συγγραφείς, το οφείλουμε στα άγια χέρια των καλογέρων εκείνων που ήταν τυπογράφοι, οι τυπογράφοι εποχής που έγραφαν καλλιγραφικά σπουδαία πράγματα μέσα στα βιβλία του τη νύχτα. Τυπογραφείων και ποιητής το ακόμα ο Άγιος Θεοδρός. Αυτοί οι οχτώ ηχός, αυτοί οι παρακλητικοί, αυτοί οι αναβαθμοί που είναι μέλη γλυκύτατων, όλα αυτά είναι έργα του της θεοπνεύστου, του θεοπνεύστου ανδρός του Αγίου Θεοδρότου του Σουδίου. Μοναστήρι είχε. Πέθανε στο μοναστήρι, κάτσε το μοναστήρι, όπως τα μοναστήρια και οι αδελφότητες, ας τα ακούσουν όλοι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι μέσα. Που επαναλαμβάνω, οι αδελφότητες στα μοναστήρια δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά είναι μέσα. Και τα μέσα αυτά έχουν αξία εφόσον υπάρχει σκοπός, και ο σκοπός η δόξη του Θεού. Έρχονται στιγμές που θα θυσιάσεις όχι μόνο τον εαυτό σου και το μοναστήρι σου, θα το κάνεις προκάπτωμα για τη δόξα του Χριστού. Και όπως κάτω στην Κρήτη στο Αρκάδι ο Γαβρίλ έβαλε φωτιά και έκαψε το μοναστήρι, και η φλόγα του Αρκαδίου επούτησε τον κόσμο και συνεταιρέστη τα μέγιστα στην ελευθερία της Κρήτης. Έτσι παρομοίως και ο Άγιος Θεόδρος του Δίτης κόπους και μόχθους ετών να χτίσει περιλάβει το μοναστήρι με κόπους και μόχθους, δεν είπε ότι θα υποχωρήσω, αλλά σε μια στιγμή δραματική της ιστορίας το έκαψε το μοναστήρι, το έκανε λιβάνι, και το μοναστήρι αυτό διαλύθηκε. Άλλοι πεθάνουνε στην εξορία, άλλοι χάσανε τα μάτια, σκορπίθηκαν, ρήπια με το μοναστήρι το ένδοξο. Πώς διλύθη μια ένδοξη αδελφό της, πώς? Εδώ ακριβώς θέλω να προσέξετε, αγαπητοί μου. Στα χρόνια εκείνα διαδόθηκε μέσα στην πόλη ένα γεγονός. Πώς διαδόθηκε? Εφημερίδες δεν υπήρχαν, ραδιόφωνο δεν υπήρχαν, τηλεόραση δεν υπήρχαν. Α, η πρώτη εφημερίδα ποιο είναι? Το Στόμα. Αυτή είναι η πρώτη εφημερίδα. Στο χωριό σε 5 λεπτά μαθαίνουν όλοι από στόμα σε στόμα. Λοιπόν, από στόμα σε στόμα διαδόθηκε μέσα στην πόλη, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, στις συνοικίες, παντού, στα σπίτια, στο υπόδρομο, παντού, στο λιμάνι κάτω, οι ναύτες, στα καΐκια, στα πλοία, μια κουβέντα είχαν. Πω, τι έγινε? Δυστύχημα. Δυστύχημα είναι. Χειρότερα από το δυστύχημα. Να γκρεμίσεις μια εκκλησά είναι φοβερό. Αλλά να διαλύσεις μια οικογένεια είναι πιο φοβερό. Τι συνέβη? Δυστύχημα, πνευματικό δυστύχημα. Μες στα ανάκτορα. Κωνσταντίνος, ο έκτος, ο αυτοκράτορας, είχε μια αγία γυναίκα, το όνομά της Μαρία. Δεν είχε κανένα παράπονο εναντίον της Μαρίας. Ιστορικοί ομιλούν ότι υπήρξε υπόδειγμα γυναικός η Μαρία. Κι όμως, μια μέρα, την κλωτσάει, την διώχνει, την πετάει έξω από το ανάκτορα. Ένα αυτό. Το δεύτερο, την πιάνει με στρατιώτες, τη δένει και τη στέλνει σε ένα μοναστήρι και χωρίς τη θέλησή της την κάνει καλόγρια. Πράγμα το οποίο απαγορεύουν οι κανόνες. Το τρίτο, παίρνει ως γυναίκα μια άλλη γυναίκα, μια νέα γυναίκα που έλαμπε από το καλός των ψυχικών, αλλά το καλός των ψυχικών. Το καλό σωματικό δεν συνοδεύεται το ψυχικό καλό. Το όνομά τη έμεινε στην ιστορία. Την Θεοδότη την πήρε. Το τέταρτο. Τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, ενώ δεν βρίσκει το παπά στην πόλη, να του στεφανώσει ένα πάπαρδο
από τους πάπαρδους που αποτελούν έσχος για την Εκκλησία του Χριστού. Θα υπάρχουν πάντοτε στην ιστορία του έθνους οι προδότες παπάδες, οι προδότες ματάδες. Ένας τέτοιος παπάς των Νακτώρων που ήταν μέσα στα Νάκτορα, πρωτοπαπάς στην πόλη, μέσα στην αυτήν, στην Αγιά Σοφιά, μέσα στους 100-200 παπάδες και διακόνους. Αυτός ανέβηκε τη νύχτα πάνω και στεφάνωσε το παρανομό ζεύγος. Και μόνο αυτό. Την άλλη μέρα, αγκαζέ παρακαλώ, ενώ η νόμος γυναίκα έφλεγε μες στους τοίχους της υγράς φυλακής των μαστεριών, η Θεοδότη πόρνη και παλακής φιγουράριζε πάνω στην ακτορική άμαξα και επίε στην Αγία Σοφιά και εστέφθη επισήμως παρακαλώ Αυγούστα Βασίλισσα. Το ένα έγκλημα έδιωξε τη γυναίκα του ανετίως. Το δεύτερο έγκλημα την έκλεισε παρά τη θέληση στο μοναστήρι. Το τρίτο έγκλημα πήρε την πόρνη αυτή τη Θεοδότη και την έκανε. Το τέταρτο την έκανε βασίλισσα. Το πέμπτο την εστεφανώθη μέσα στην Αγία Σοφιά. Το έκτο, ποιο το έκτο? Ότι το παράδειγμά του το ενίδησαν υπουργοί, στρατηγοί, ναύαρχοι, μικροί και μεγάλοι. Και πήρε φωτιά μεγάλη στο έθνος. Και κανείς δεν μιλούσε. Σιωπή νεκροταφείου. Ποιος να μιλήσει? Μες στη σιωπή αυτή ακούστη αστραπή και βροντί. Και όπως η αστραπή και βροντί λάμπει στον ουρανό, έτσι και ακούεται, έτσι ακούσε βροντί. Ποιος εφώναξε? Ο Πατριάρχης? Όχι. Δεσπότης? Όχι. Ποιος? Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, του οποίου να έχουμε την ευχή. Αυτός ομίλησε. Διότι πάντοτε σε δύσκολες εποχές, σκληρές εποχές, αναδεικνύει ο Θεός τα πρόσωπα εκείνα τα οποία με παρησίαν ελέγχουν την κατάσταση. Στην επόταν ο Δαβίδ ημάτησε, παρουσιάστηκε ένας Ναβουθέν και ανέβηκε στα Νάκτορα και ήλεγξε το παράνομο ζεύγος. Και όταν ο Αχάβ ημάρτησε με την περιβόητο εκείνη η Ιζάβελ, ένας προφήτης ο Ηλίας ανέβηκε πάλι ως κεραυνός στα Νάκτορα και ήλεγξε το ζεύγος εκείνο το παράνομο. Και όταν Ηρωδιάς ο Ηρώδης έδιωξε την ομογυναίκα του και πήρε την Ηρωδιάδα την περιβόητο, ένας Ιωάννης ο πρόδρομος είπε εκείνο το περιβόητον, ούτε εξαισθήσει έχει γυναίκα του αδερφού του. Και όταν μες στην πόλη παρουσιάστηκε η Ευδοξία με τον Αρκάδιο και διέπραξαν την αμαρτία, τότε πάλι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήλεξε την κατάσταση. Έτσι και στην εποχή παρουσιάστηκε ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Τι έκανε? Έπαυσε το μνημόσυνο του πολυχρόνιου του βασιλέως. Δεύτερον, έπαυσε να μνημονεύει τον Πατριάρχη. Τρίτο, ξεσήκωσε το λαό. Τέταρτο, νύχτα αιώρα, έκανε λιτανία μέσα στην πόλη και έστησε ολόκληρο την πόλη. Το αποτέλεσμα ρωτάτε. Ανοίξτε την ιστορία να μάθετε το αποτέλεσμα. Ότι ο βασιλιάς ταράχτηκε. Και τι εσκέφτη, τι έκανε? Προσεπάθησε να μαλακώσει. Με μαλακά λόγια, με κολακίες και με άλλα μέσα, προσεπάθησε να κάνει τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη να σταματήσει. Θα σας πω κάτι καταπληκτικό. Η Θεοδότη που πήρε ως βασίλισσα στα Νάκτορα και έδιωξε την Αγία του γυναίκα την Μαρία, η Θεοδότη αυτή ήτανε εξαδέρφη του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Κι όμως η ούτε μεγαλείο του Αγίου, αν ήταν κανένας άλλος, θα είχε χαρά και αγαλίες. Η εξαδέρφη μου έγινε βασίλισσα. Θα ανέβαινε πάνω στα Νάκτορα και θα έκανε τα θελήματά του. Όχι, δεν ανήκε στην γενεά εκείνη των ανθρώπων
που έχουν τη συγγένεια κατά κόσμων ως μοναδική. Όχι, πέρα από τη σάρκα είναι το πνεύμα. Και είπε ο Χριστός, ο φιλόν πατέρα, η μητέρα, η αδελφούς, η γυναίκα, είπε ρε μες, ούτε αστιμάξιος. Θα αγαπάς τη γυναίκα σου, θα αγαπάς τα παιδιά σου, θα αγαπάς τους συγγενείς, θα αγαπάς τους φίλους, θα αγαπάς τους πάντας, αλλά παραπάνω από όλους θα έχει τον Χριστό για την αλήθεια. Και δεν υπελόγησε η Θεοδότη, ήλπιζε ότι ο θείος της, ο καλός της θείος, ο Άγιος θείος, που κρατούσε κομποσκίνια, θα τη δεχότανε. Και μια μέρα πήρανε μια άμαξα με χρυσοστόλιστα άλογα, την φόρτισαν διαμάντια και μπριλάντια και ένα πρωί ξεκίνησαν με συνοδεία να πάνε στο μοναστήρι του θείου της. Ένας σκοπός ψηλά στον πύργο του μοναστηριού εφύλαγε και μόλις είδε την άμαξα να έρχεται με τη Θεοδότη αγκαλιά με τον Αυτοκράτορα, τότε διατάσσει να χτυπήσουν πένθυμα οι κόδωνες του μοναστηριού σαν μεγάλη Παρασκευή. Και κατόπι τι διέταξε? Διέταξε όταν πλησίασαν στην πόρτα 10 μοναχοί με πάταγο έκλεισαν την πόρτα κατάμουτρα στο βασιλιά. Και η Θεοδότη δεν τόλμησε και επέστρεψε κλαίουσα μέσα εις τα νάκτορα. Ύστερα από αυτό, στρατιώτη την επόμενη μέρα βάλανε φωτιά και κάψαν το μοναστήρι. Πήραν τους μοναχούς, τους έδιναν, τους χτύπησαν. Τον δε Θεόδωρο τον Στουδίτη τον έκλεισαν μακριά στα φυλακάς, όπου μόνος του χρόνια ολόκληρα προσευχόμενος δήθε τα σημέρα της φυλακίσεως. Αυτός ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Γιατί τον ανέφερα? Είστε έξυπνοι όλοι. Αλλά προτού να την πω γιατί τον ανέφερα, θα με επιτρέψετε να αναφέρω το τέλος του. Μια φορά εξορίστη για τον παράνομο γάμο. Δεύτερο φορά πάλι εξορίστη για αυτόν τον λόγο, τον ίδιο λόγο. Το τρίτο για εξορίστη για τα σηκώρα σας Αγίας. Τέλος, σε ηλικία 67 ετών, το 826, μια βραδιά, μια Κυριακή, μια Άγια ημέρα των Βαΐων, κατάλαβε ότι θα πεθάνει. Κάλεσε τα πνευματικά του παιδιά, τα συνεβούλευσε όλα και μετά τους είπε τα τελευταία λόγια: «Παιδιά μου, φυλάξατε την Ορθόδοξη πίστη και δύο να κυλίδωτον και ο Θεός μαζί σας». Και διέταξε αμέσως και έψαλαν τον άμαμο, το μεγαλύτερο ψαλμό του ψαλτηρίου, των 118. Και όταν έφτασε και έψαλαν οι καλόγυροι με δάκρυα, ότι στον αιώνα οπειλάθομαι το δικαιωμάτο σου, ότι εν αυτής έζησα, ο Θεέ μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον νόμο σου, γιατί με στα λόγια σου έζησα, την ώρα εκείνη η Αγία Ψυχή παρέδωσε το πνεύμα εις τον ουρανιόν Πατέρα. Περάσανε τότε από τότε, μετρήστε με τα δάχτυλα, 1150 χρόνια. Μα σαν αυτή η ιστορία να είναι καινούργια, δεν είναι καινούργια? Θα ήθελα να έρθω ένα πίνακα εδώ να γράψω μερικά ονόματα. Το ένα όνομα Κωνσταντίνος ο Έκτος. Το δεύτερο όνομα Θεοδότη. Το τρίτο όνομα Παπάς Ιωσήφ, που Στεφάνος το παράνομο ζεύγος. Και να πιάσω στο όνομα του Κωνσταντίνου του Έκτου και να το σβήσω και τι να γράψω. Όπως εκείνος έδιωξε τη γυναίκα του την Αγία Μαρία και την έδιωξε μακριά και την έκλεισε στα μοναστήρια και έμενε πιστή μέχρι το τάφο. Ξέχασα να σας πω ότι το τέλος του ανθρώπου αυτού ή των άθλιων τον τύφλωσαν μέσα στα νάκτορα οι εχθροί του. Λοιπόν, όπως ο Κωνσταντίνος ο Έκτος έδιωξε τη γυναίκα του και την έκλεισε μέσα στα ποντρούμια και στις φυλακές, έτσι και σήμερα πρόσωπα που κατέχουν ύψιστα αξιώματα μέσα στην ελληνική πατρίδα και τα οποία ονόματα δεν τα αναφέρω, όχι εκκληρίας, διότι έχω γράψει στη σπίδα ονόματα αυτά
σήμερον διέχδιωξαν τις γυναίκες των, τις νεότερες Μαρίες, και τις έκλεισαν και κλαίουν και αναστενάζουν. Σβήστε λοιπόν το όνομα Κωνσταντίνος και γράψτε ονόματά τους. Έκαστος τα γνωρίζει. Στη γειτονιά του, στην πόλη, στην Ελλάδα ολόκληρο. Είναι γνωστά τα ονόματα. Πολύ γνωστά τα ονόματα. Και ας μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και πίσω από την τηλεόρασή τους. Και όπως η Μαρία, από την ώρα που την έδιωξαν βιαίως από τα νάχτωρα, έμεινε πιστή και αφοσιωμένη στον άνδρα της και προσήφιετο για τον άνδρα της, έτσι και στο έθνος αυτό, το ταλέπρο έθνος, υπάρχουν ακόμα μέσα στη βρωμιά και μέσα στη σαπίδα και στον κοπρώνα της κόσμου τούτου, που είναι μια κοπριά η Αθήνα, μέσα στην κοπριά αυτή του κόσμου τούτου, υπάρχουν διαμάντια, υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν τίμιες γυναίκες, οι οποίοι μένουν πιστές εις τον όρκο τους και δεν εννοούν να δώσουν διαζύγιο στον άνδρα τους. Και ελπίζουν εις τον Θεό και προσεύχονται εις τον Θεό ότι θα έρθει μια Άγια ημέρα που άσωτος θα επιστρέψει στο σπίτι. Και είναι παραμύθι? Δεν είναι παραμύθι. Εκεί πέρα, στη Μητρόπολη μου, στη Φλόριντα, σε ένα μικρό χωριό, έφυγε ένας, άφησε τη σύζυγό του. Πήγε στη Γερμανία, αχ αυτή η Γερμανία, τάφος των γάμων. Πήγε στη Γερμανία, αλίτεψε, Μόνακο, Βιέννη, σε διάφορες πόλεις. Πόσα χρόνια παρακαλώ? 10 χρόνια. Η γυναίκα του νέα, καλός έξοχον, η πιο ωραία γυναίκα του χωριού. 20 ετών, με 2 παιδάκια. Πέσανε όλοι οι συγγενείς, παντρέψου. Τον άτιμο σαρνήθηκε. Παντρέψου. Τίποτε, τίποτε, τίποτε. Μένω πιστή στον άντρα μου. Ο Θεός θα τον γυρίσει, θα τον φέρει πίσω και η Παναγιά. Περάσανε 10 χρόνια. 12 χρόνια την ακρίβεια. Μια μέρα, μια μέρα Αγία. Μια μέρα επιστροφή στο ασώτο. Μια μέρα νάτωνε και έρχεται από τη Γερμανία. Και πάει στην Πτολεμαϊδα. Και δεν τολμά να πάει στο χωριό. Βρίσκει κάποιο πατριώτη και δειλά-δειλά τον ρωτάει: τι κάνει η γυναίκα μου? Παντρεύτηκε? Όχι, σε περιμένει. Με περιμένει? Και άρχισε να κλαίει. Με περιμένει? Δεν φανταζόμουν τέτοια αγάπη στον κόσμο. Την άλλη μέρα πάει στο χωριό. Χτυπάν καμπάνες σαν Πάσχα. Σαν Πάσχα! Όλο το χωριό, σαν να ήταν Πάσχα και Ανάσταση, και όλο το χωριό πέρασε. Λοιπόν, αυτή τη γυναίκα, την τίμια γυναίκα που μένει πιστή στον άντρα της, πώς τώρα εμείς θα την αγνοήσουμε και θα την αδικήσουμε και θα της πούμε θέλεις δεν θέλεις, θα σου δώσουμε το διαζύγιο? Όπως λοιπόν ο Κωνσταντίνος ο Έκτος έδιωξε τη γυναίκα του, έτσι και σήμερα υπάρχουν άντρες που διώχνουν τις γυναίκες των και κατέχουν υψηλά αξιώματα μες στο ελληνικό έθνος μας. Και όπως υπάρχουν Μαρία υπήρχε, έτσι υπάρχουν και σήμερα Μαρίες. Και υπάρχουν ακόμα, τι υπάρχουν? Υπάρχουν ακόμα και στην θέση του ιερέως εκείνου. Θα σας πω κάποιο λυπηρό πράγμα. Την ώρα αυτή είμαι αμαρτωλός. Δεν είμαι άξιος να φύγω τα πόδια σου για να μιλήσω με τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό. Θα σας πω κάτι. Θα δούμε πολύ δύσκολες ημέρες. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Θα δούμε πολύ δύσκολες ημέρες. Κινδυνεύομαι να ζήσουμε σαν φιλί. Κι αν ψηφιστεί ο νόμος, ας είναι οι παπάδες και οι δεσποτάδες θα στεφανώσουν το παράνομα ζεύγη. Συμφορά μεγάλη στο έθνος μας, ένα από τα σημεία τα μεγάλα. Η μαζονία μας έχει προκυκλώσει από τις βάσεις να τον ασκετήσει. Και είναι έτοιμο το έθνος αυτό να τρέχει στον αέρα. Αλλά δεν τρέχει στον αέρα. Υπάρχουν οι μάρτυρες, υπάρχουν οι άγιοι, υπάρχουν οι νεκροί. Υπάρχει Θεός. Υπό ένα όρον, διαβάσατε ψηλά αυτό που έχω γραμμένο. Γραμμένο, διαβάσατε το.
και βάλτε το μέσα στην καρδιά σας απόψε σαν πολικόν αστέρα. Διαβάσατε το μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, και πάνω σε αυτό το Άγιο Ρητό που πρέπει να γίνει το σύμβολο του αγώνας μας και το ρητό του αγώνας μας πρέπει να ξεσηκωθούμε. Εγώ το εδήλωσα και στην Πτολεμαΐδα και στην Φλόριδα, θα το δηλώσω και στην Αθήνα μπροστά σε όλο το λαό το ελληνικό που υπηρετώ 50 χρόνια. Από το καιρό που μπορούσα το άσω, τον υπηρετώ το λαό αυτό, το δηλώνω ότι δεν θα υπογράψω ότι αυτά διαζύγια. Και θέλω να πιστεύω ότι όχι μόνο εγώ, ο Μαρτωλός Αυγουστίνος, επίσκοπος Φλωρίνης, αλλά και άλλοι επίσκοποι και άλλοι ιερείς και πρεσβύτερες θα αγωνιστούμε. Έχουμε στην πλάση μας μια ιστορία. Διώξηκαμε από τους Βουλγάρους, διώξηκαμε από Ιταλούς, διώξηκαμε από Γερμανούς, διώξηκαμε από Αντάρτες. Ας πεθάνουμε στη φυλακή για τη δόξα του Χριστού, για το μεγάλο του Χριστού. Μια φορά κανείς ζει στον κόσμο αυτό, θα το ζήσουμε και θα αποδείξουμε στους μεγάλους ότι δεν θα νικήσει η μασονία. Δεν θα νικήσουν τα αξιώματα. Και η Ελλάς δεν θα γίνει Δανία και θα γίνει Νορβηγία και θα γίνει Σικάγο. Θα μείνει Ελλάς. Ελλάς εξαιρισμός. Ελλάς ορθοδοξία. Ελλάς. Αύριο στην Ελλάς Σύνοδο θα προσέστη ο Υπουργός της Δικαιοσύνης. Το μιλήσαμε μια φορά, το μιλήσαμε δύο φορές, θα το μιλήσουμε πιο σκληρά γλώσσα ακόμα αύριο. Έχοντες... Θέλω να πιστεύω ότι πίσω από τον Αυγουστίνο τον επίσκοπο, ή μάλλον όχι τον Αυγουστίνο, δεν είναι προσωπικό, πίσω από το λάβαρο της Ορθοδοξίας είναι όλος ο λαός της Ελλάδος. Στην Αμερική! Την κατηγορούμε την Αμερική! Και έχω πολλά παράπονα εναντίον των Αμερικάνων και εναντίον των Άγγλων. Πολλά παράπονα η μικρά μας πατρίς. Αλλά πρέπει να σας πω μια αλήθεια μικρά. Στην Ελλάδα, στην Αμερική, κανένας διεθνευμένος δεν βγαίνει πρόεδρος. Κανένας διεθνευμένος δεν βγαίνει. Η οικογένειά σου είναι την Αμερικάνη. Κι αν βγήκε ο Κάρτερ, βγήκε με την οικογένειά του. Εδώ οι διεσευμένοι μας κυβερνούν! Οι διεσευμένοι μας κυβερνούν! Γερμανία, ένας πρωθυπουργός σπουδαίος, μόλις ακούστη ότι άφησε τη γυναίκα του και έχει σχέσεις εσχράς, έπεσε από την κυβέρνηση. Και στην Αγγλία, και εμείς εδώ στην Ελλάδα, τόσα χρόνια, αιώνια, την οικογένειά σου κύριε, την οικογένεια, να σε βγάλω βουλευτή, να σε βγάλω υπουργό, να σε βγάλω πρωθυπουργό, εσύ που διέλυσες στο σπίτι σου, πώς θα σάξεις το μεγάλο αυτό σπίτι που λέγεται Ελλάδα. Το είπε ο Απόστολος Παύλος και είναι όγιος αλήθεια. Αυτός που διαλύει το σπίτι του δεν μπορεί να σώσει μια πατρίδα. Από εδώ και μπρος πρέπει οι χριστιανοί να ξυπνήσουμε, να ξυπνήσουμε, να ξυπνήσουμε. Με τις εικόνες, με τα λάβρα, με τις καμπάνες νεκρικά, με το ράσο που έχει μια ολόκληρη ιστορία, σήμερα ολόκληρη, να ξεκινηθούμε στα πεζοδρόμια. Να βγούμε έξω, να φωνάξουμε, να διαμαρτυρηθούμε. Και
Και θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα χειροκροτήματά σας δεν είναι τυχαία. Όχι προς το πρόσωπο του Αυγουστίνου. Εχόρτασα από χειροκροτήματα. Θέλω παράδειγμα. Θέλω απόφαση. Θέλω να αγωνιστούμε όλοι μας. Σταματώ. Σταματώ στο σημείο αυτό για να συνεχίσω την άλλη Κυριακή, το απόγευμα, εδώ πάλι στην αίθουσα.